Γερμανικός εξπρεσιονισμός. Από τον ελεύθερο χώρο στο χωροθέατρο. Από μαγνητοφώνηση επιμέλεια Κωνσταντίνος Σύρμος. Κεφάλαιο Ρούντολφ φον Λάμπαν. Μετά από τις αρχές του αιώνα, το κλασικό μπαλέτο το ανταγωνιζόταν ο βόρειοευρωπαϊκός εξπρεσιονιστικός χώρος. Ο Ρούντολφ φον Λάμπαν, γεννημένος το 1879 στην Πρατισλάβα, στην καρδιά της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας, έβαλε τα θεμέλια αυτής της καινούργιας φόρμας. Η Αυτοκρατορία των Αυστρο-Ούγγρων ήταν ένα μοσαϊκό διαφορετικών πολιτισμών, φύλων και παραδόσεων. Ο Λάμπαν, γιος αξιωματικού του στρατού, μπορούσε να ταξιδεύει σε όλη την αυτοκρατορία. Η ποικιλία των χωρών, των κινήσεων και των εκφράσεων που έβλεπε τον είχαν μαγέψει από νωρίς. Ο πατέρας του τον ήθελε στρατιωτικό. Αυτός, όμως, προτίμησε την ποέμικη ζωή από την στρατιωτική πειθαρχία και τα γυμνάσια, την ζωγραφική από την τέχνη του πολέμου. Σπούδασε καλές τέχνες στο Μόναχο και στο Παρίσι. Επέστρεψε το 1907 στη Βιέννη, σε μία πόλη αναστατωμένη από εθνικιστικές ταραχές. Η αυτοκρατορία βρισκόταν στα πρόθυρα μιας εκπληκτικής αποκάλυψης. Ο Νίτσε είχε διακηρύξει ότι ο Θεός είναι νεκρός. Αυτό οδήγησε σε μία επανεκτίμηση των ως τότε αξιών. Στη Βιέννη, ο Βίτγκενστάιν, ενθαρρυμένος από τον Κράους, υπογράμμιζε τις πρώτες θεωρίες του και ο Φρόιντ αποκήρυσε τις δυνάμεις της λογικής για τη διερεύνηση της ψυχής. Στην Βιέννη, οι συγγραφείς Σνίτσλερ, Ούγκο φον Χοφμάνσταλ και Τσβάιχ και οι ζωγράφοι Κοκόσκα, Κλίμπτ και Σίλε αποκάλυψαν το εύθραυστο του ατόμου και την αποσύνθεσή του. Πάντα στην Βιέννη, ο Σένμπεργκ έφερε επανάσταση στην παραδοσιακή αρμονία, απελευθερώνοντας τη μουσική από τα αυστηρά δεσμά της τονικότητας. Ο ρυθμός του εκβιομηχανισμού επιταχύνθηκε. Η κοινωνία αντέδρασε βίαια στην απειλή. Αυτό φάνηκε με την επιστροφή στη φύση σε ένα ελεύθερο και υγιές σώμα. Πιστές σε αυτή την ιδέα, οι Αμερικανίδες Ισιδώρα Ντάνκαν και Ruth St. Denis είχαν τεράστια επιτυχία. Επιθυμούσαν να απελευθερώσουν το κορμί από κάθε περιορισμό. Η πιο γνωστή μαθήτριά τους ήταν η Γκρέτα Ντίζινταλ. Κεφάλαιο Χώρος, χρόνος, βάρος. Μέσα σε αυτόν τον κοινωνικοπολιτιστικό περίγυρο, ο Λάμπαν έβαλε τις βάσεις ενός νέου χορού. Πρώτα καθόρισε τα βασικά στοιχεία του. Χώρο, χρόνο και βάρος. Ο χώρος είχε εξελιχθεί σε επίπεδο χώρο, περιορισμένος από το κοινό που υποχρεωτικά είχε μπροστά του. Ο Λάμπαν έδωσε στον χώρο το βάθος που του έλειπε. Συνέλαβε την κίνηση μέσα από τον χώρο, σε έναν όγκο με φόρμα εικοσαέδρου, με άλλα λόγια, έναν όγκο πολλαπλών κατευθύνσεων. Ο χώρος έγινε ο κινητός σύντροφος του χορευτή, ένας σύντροφος που εκινεί το ταυτόχρονα με αυτόν. Μετά έπιασε το ρυθμό και χρόνο της κίνησης. Γρήγορη, αργή, σύντομη, κρατημένη. Χωρίς τον περιορισμό της μουσικής, το μέτρο ενός ποίηματος, η σιωπή μόνο αρκούσε. Η κίνηση είχε απελευθερωθεί από τον χρόνο. Τέλος,
καταπιάστηκε με το βάρος. Ο κλασικός χορευτής ζήτουσε να ξεφύγει από την βαρύτητα μέσα από την ισορροπία και την αλτικότητα. Ο Λαμπάν, αντίθετα, χρησιμοποίησε το βάρος. Αυτός ήταν που καθόρισε τις δυναμικές της κίνησης, τη συνεχή ταλάντευση από την ισορροπία στη μη ισορροπία. Αντιλήφθηκε ότι για κάθε μυϊκή σύσπαση υπήρχε η αντίστοιχη χαλάρωση. Ο Λάμπαν απελευθέρωσε την κίνηση από κάθε επίσημο περιορισμό. Την απελευθέρωσε από την μουσική, το δράμα, από κάθε συμβατική αντίληψη βήματος. Η έρευνά του για μία πλήρη αρμονία ψυχής και πνεύματος μέσα από την κίνηση απηχούσε τις ιδέες του γαλάζιου καβαλάρη, μιας ομάδας ζωγράφων εγκατεστημένων στο Μόναχο στα 1913, γύρω από τον Βασίλη Καντίνσκι και τον Φραντς Μάρκ. Ο Καντίνσκι έλεγε: «Κάθε έργο τέχνης πηγάζει από μια εσωτερική ανάγκη». Έλεγε επίσης: «Η τέχνη οφείλει να κάνει ορατό το αόρατο». Κεφάλαιο Mary Wigman. Μετά το καλοκαίρι του 1913, ο Λάμπαν έδινε μαθήματα και διαλέξεις στην Ελβετία, στο Monte Veritas ή Βουνό της Αλήθειας. Κέντρο διανοούμενων και τόπο συνάντησης των ονειροπόλων και ουτοπιστών. Εκεί ο Ράινερ Μαρία Ρίλκε, ο Τζέιμς Τζόις, ο Ούγκο Μπολ βρίσκονταν δίπλα σε Ρώσους αναρχικούς. Όλοι απολάμβαναν μια κοινωνία σε αρμονία με τη φύση και με αυτό το κλίμα της μεταρρύθμισης. Εκεί ο Λάμπαν βρήκε τις ιδανικές συνθήκες για να πειραματιστεί με τις ιδέες του. Ένα μεσοκαλό καιρό έφτασε εκεί και η Μέρι Βίγκμαν. Ερχόταν από μια άλλη ουτοπιστική κοινωνία, το Χιλεράου, όπου ο δάσκαλός της ήταν ο Ζακ Ντάλκρος. Η ευρυθμική του είχε κατακτήσει την Ευρώπη, εμπνέοντας μάλιστα τον Στραβίνσκι για την ιεροτελεστία της Άνοιξης. Η μέθοδος όμως του Ντάλκρος, που υπέτασε την κίνηση στη μουσική, δεν ενδιέφερε πλέον την Βίγκμαν, ενώ οι χορογραφίες, χωρίς μουσική συνοδεία, δεν συγκινούσαν τον Ντάλκρος. Στο Χιλεράου είχε συναντήσει ζωγράφους από τη Δρέσδη που χρησιμοποιούσαν χορευτές για μοντέλα. Επηρεασμένοι από το φοβισμό, τη μαύρη τέχνη, τον Έντβαρντ Μούνκ, ονειρεύονταν να συνενώσουν τέχνη και ζωή σε μία έκρηξη χρώματος. Ήταν τέσσερις και η ομάδα τους ονομαζόταν Diebruck, η γέφυρα. Σήμαναν ένα καινούριο ξεκίνημα για τον εξπρεσιονισμό στις πλαστικές τέχνες. Ο Έμιλ Νόλντε, στενά συνδεδεμένος με την ομάδα, φίλος της Βίγκμαν, τη συμβούλεψε να συναντήσει τον Λάμπαν, που εμπνεόταν από την ίδια την κίνηση και όχι από τη μουσική. Η Βίγκμαν έγινε μαθήτριά του και μετά βοηθός του. Ο Λάμπαν χρειαζόταν την πρόκληση ενός χορευτή και αυτό ακριβώς ήταν για αυτόν η Μέρι Βίγκμαν. Άρχισαν μαζί μία περίοδο έντονου πειραματισμού. Η Βίγκμαν παρουσίασε τις πρώτες της δημιουργίες, όπου χρησιμοποιούσε τον χώρο σύμφωνα με την αντίληψη του Λάμπαν. Είπε: «Ο Λάμπαν έδωσε στο χώρο ό,τι η αρμονία στη μουσική. Χρησιμοποίησε τους νόμους που κυβερνούν τον χώρο σαν σημείο εκκίνησης, σαν βάση για την δημιουργία των χωρών». Ο Λάμπαν και η Βίγκμαν βρίσκονταν στο Monte Veritas μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος, μετέφεραν τη σχολή τους στη Ζυρίχη, όπου μοιράζονταν το χώρο με τους Νταντάιστες. Τους Νταντά
Τους ενδιέφερε η δημιουργική γραφή, κάτι που ενδιέφερε επίσης τη Βίγκμαν και τον Λάμπαν. Η Βίγκμαν, κατά κάποιον τρόπο, ήταν η αντίχηση της έρευνας των Νταντάιστών. Την ενδιέφερε να βρει έναν διάλογο, όπου η δύναμη της επικοινωνίας δεν βρισκόταν στη γραμματική, αλλά στον ρυθμικό παλμό. Οι καλλιτέχνες συναντιόνταν στο Café de Banque, πρόδρομο του καμπαρέ Voltaire, όπου συχνά έδινε παραστάσεις η Βίγκμαν.